Πολύ σωστά είπαν οι προλαλήσαντες. Εγώ είμαι 54 χρόνια στην Αμερική. Έφυγα μικρή από την Ελλάδα, αλλά η ζωή μου μέσα είναι κλεισμένη η Ελλάδα. Είμαι πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Αμερικής, Ελλήνων Εκπαιδευτικών, και το κεφάλαιο της παιδείας είναι ένα από τα πολύ ζωτικά και σπουδαία θέματα που πρέπει η Ελλάδα να προσέξει. Για να κρατήσουμε τη νέα γενιά, ξέρω ότι είναι δεύτερη και τρίτη, υπάρχουν τρόποι να γίνουν σεμινάρια στην Ελλάδα, να γίνουν μετεκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ, έχω έρθει σε επαφή με την Σοφία, την υπουργό, ναι, 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 η οποία είναι εξαίρετη, είναι εξαιρετική, και σας συγχαίρω για τους συνεργάτες που έχετε πάρει. Εγώ είμαι της ομάδας σας από παιδί που ήμουνα, και με τον πατέρα σας και με πριν και πριν. Η παιδεία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι η διαιώνηση, είναι η μεταλαμπάδευση, είναι οι νέοι Έλληνες οι οποίοι θα γίνουν φιλέλληνες ή μισέλληνες. Πρέπει όμως να ενδιαφερθείτε, διότι ο εκπαιδευτικός κόσμος είναι ο πιο αδικημένος εδώ στην Αμερική. Θέλουμε συμπαράσταση ζωτική από την κυβέρνηση και ζωτική συμπαράσταση στο να ενωθούν οι Έλληνες. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ, ομοσπονδίες είναι ομοσπονδίες, να βοηθήσετε να αναγνωρίσετε μία ομπρέλα. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι πολλά χρόνια, όλες οι προσπάθειες που γίνονται να βοηθήσετε να έρθουν για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, γιατί το έχουμε, είναι το ίδιο γνώρισμα της φυλής μας, Δήρε και Βασίλευε, ή όλοι οι πρόεδροι, όλοι πρέπει να είναι ξεχωριστοί. Πρέπει να μας βοηθήσετε, διότι εμείς κρατάμε την ομογένεια, το μέλλον, τα παιδιά μας, την ιστορία, τον πολιτισμό μας. Για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα οποία θίξατε και τα οποία θεωρώ ότι είναι απολύτως καθοριστικά. Χαίρομαι για τα καλά λόγια που είπατε για τη Σοφία τη Ζαχαράκη. Είναι εξαιρετική υφυπουργός, όπως και η Νίκη Κεραμέως, η οποία θα με συναντεύσει στη Ουάσιγκτον, στην επίσκεψη την οποία κάνουμε. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια φυσική γέφυρα μεταξύ της ομογένειας και της μητέρας πατρίδας, αλλά και ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να φέρουμε πολύ κόσμο και στην Ελλάδα, και ξένους οι οποίοι θα έρθουν για πρώτη φορά να φοιτήσουν σε δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια μας να προσφέρουν ξενόγλωσσα προγράμματα επιπληρωμή σε ξένους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν. Αλλά εγώ επιμένω πάρα πολύ και στα προγράμματα παρουσίας νέων παιδιών στην Ελλάδα, κυρίως το καλοκαίρι, που πρέπει να είναι προγράμματα εκμάθησης γλώσσας αλλά και συνολικής επαφής με την ελληνική εμπειρία. Τώρα για τα ζητήματα της εκμάθησης της γλώσσας στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, γνωρίζω τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο και το Προξενείο για να μπορέσουμε να έχουμε δασκάλους στα σχολεία μας. Όμως η τεχνολογία ανοίγει καινούργιους ορίζοντες για τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με βιωματικό τρόπο για παιδιά τα οποία δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα τα ελληνικά, που δεν μιλούν τα ελληνικά στο σπίτι, αλλά θέλουν να έχουν μια ελάχιστη επαφή με την ελληνική γλώσσα για να κρατήσουν ζωντανούς τους δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα και να έχουν μια πολύ δυνατή αίσθηση των ριζών τους. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά σημαντικά πράγματα για να ενισχύσουμε την εκπαίδευση, την τυπική εκπαίδευση στα σχολεία, αλλά και την άτυπη εκπαίδευση που πια μέσω του διαδικτύου μπορεί να πάρει. Τα charter schools είναι εξαιρετικά, έχω ενημερωθεί, δουλεύουν καλά. Θα ήταν ευχής έργο να μπορέσουν να επεκταθούν, αλλά μιλάω και για ένα πλαίσιο εκπαίδευσης το οποίο πηγαίνει πέρα από τα charter schools, πέρα από τα απογευματινά σχολεία, πέρα από τα σχολεία της Εκκλησίας το Σάββατο, και αξιοποιούμε πολύ περισσότερο τις δυνατότητες του διαδικτύου με άλλο τρόπο, με πολύ πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε τα νέα παιδιά να μπορούν να έχουν επαφή με την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία.